Πάμε αμέσως στο σκηνιάκι μας, περιμένει ο Ζώης Κακαβάς, γιατί μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε δύο φωτιές και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση, οι οποίες βεβαίως, Ζώη, αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική. Εδώ και λίγες ώρες η κατάσταση εδώ στην γαλάζια ακτή που βρισκόμαστε, στην περιοχή του Σκηνιά, ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα, είναι υποπλήρη έλεγχο. Υπήρξε γρήγορη κινητοποίηση, όπως προείπες. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Δίπλα μου είναι ο κοινοτάρχης Μαραθώνα. Θα τον ρωτήσουμε καταρχήν για το σημερινό περιστατικό, για την κινητοποίηση, όταν ήρθαν εδώ, την κατάσταση που επικρατούσε. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα εκ μέρους του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο Μάτι. Και εμείς, ας πούμε, δεύτερη μέρα σήμερα είμαστε ανήσυχοι με τις φωτιές που μπήκαν στη Δημοτική μας Ενότητα. Ευτυχώς δεν είναι έργο, από ό,τι μάθαμε, κάποιο εμπριστή. Οπότε αυτό είναι καθησυχαστικό για τους κατοίκους του Μαραθώνα και ελπίζουμε να τελειώσει εδώ αυτό το κακό που... Όταν ήρθατε εδώ, ήταν κοντά σε σπίτια, υπήρχε κίνδυνος, είδαμε νωρίτερα καθώς ερχόμασταν ότι όντως υπήρχαν κάποιες κατοικίες και ότι η φωτιά φαινόταν ότι πήγαινε προς τα σπίτια. Η φωτιά που έπιασε είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δηλαδή υπάρχουν αγροτικές κατοικίες και κατοικίες μόνιμων κατοίκων, οι οποίες εκτός ότι περιλαμβάνονται από... γιατί η υφή της περιοχής είναι με καλάμια, λόγω ότι είμαστε κοντά στον υδροβιότοπο και στο κοπηλατοδρόμιο, υπάρχουν και πευκόφυτες ζώνες μέσα σε αγροτικές οικίες αλλά και σε κατοικίες. Και γι' αυτό φοβηθήκαμε πως έχουμε θέματα σοβαρά, αντίστοιχα με αυτό που ζήσαμε στο Μάτι. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για το πώς ξεκίνησε και η χθεσινή και η σημερινή πυρκαγιά? Είναι μήπως είναι αμέλεια, όπως μου λέγατε νωρίτερα? Όπως σας είπα, έχουμε μαρτυρία αξιωματικού της πυροσβεστικής, οι οποίοι εξετάσανε την περιοχή και είδαν ότι ήταν τυχαίο γεγονός και έγινε από αστοχία υλικού στα καλώδια της ΔΕΗ. Και οι δύο εστίες, και χθες και σήμερα. Και οι δύο εστίες. Επειδή όλο το δίκτυο που υπάρχει στην περιοχή μας δεν έχει αλλάξει, δηλαδή δεν έχουμε καλώδια τα οποία είναι πλεξούδες, ας το πούμε, τα οποία είναι μονωμένα, αλλά υπάρχουν και τα παλιού τύπου καλώδια που περνάνε στην περιοχή. Από ό,τι είπε ο αξιωματικός, αυτά ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους από πτηνά που είχαν καθίσει επάνω του. Με αποτέλεσμα να προκληθεί πυθύρα και να αρπάξουν τα καλάμια και να έχουμε αυτό το θέμα. Να σου ζητήσω να του μεταφέρει το εξή ερώτημα. Γιατί έκανε λόγο πριν για μια πευκόφυτη περιοχή. Όλοι γνωρίζουμε το πευκοδάσο στο Σκηνιά, απαράμιλης ομορφιάς. Είναι μια κατοικημένη περιοχή. Έχει σπίτια μέσα, έχει κτίσματα. Έχει το κοπηλατοδρόμιο, το οποίο παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια εικόνα εγκατάληψη. Πόσο έτοιμοι είναι λοιπόν για έναν κίνδυνο πυρκαγιάς, τι σχεδιασμούς έχουν κάνει? Η κυρία Παρασκευοπούλου ρωτάει, σε περίπτωση μιας νέας πυρκαγιάς, πόσο έτοιμοι είστε να την αντιμετωπίσετε? Υπάρχουν τα μέτρα, τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης? Είστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσετε? Υπάρχουν ελλείψεις? Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι, θεωρώ, με την έννοια ότι μέσα στο Δήμο μας υπάρχει το πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Μάκρης, που είναι ένα αυτόνομο τμήμα με πυροσβεστικά οχήματα και είναι εν δυνάμει μέσα στο Δήμο μας. Επίσης έχουμε δύο ομάδες θελοντών πυροσβεστών, μία δρεύει στο Βουτσά και η άλλη μέσα στο Μαραθώνα, με επίσης οχήματα και υδροφόρες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να συνδράμουν σε οποιαδήποτε κλίση της πυροσβεστικής για ενίσχυση του έργου τους. Μιλάμε όμως για μεγάλη έκταση αρκεία. Αρκούν αυτά τα μέσα? Και αν δουλεύουν όλα τα μέσα. Σίγουρα επικουρικά χρειαζόμαστε τα μέσα της πυροσβεστικής, δηλαδή ελικόπτερα και αεροπλάνα, αναλόγως με το μέγεθος της φωτιάς, όπως θα αξιολογήσει η πυροσβεστική. Τώρα για την επικινδυνότητα. Αύριο ξέρουμε ότι, γνωρίζουμε από την πολιτική προστασία, ότι έχουμε κατηγορία κινδύνου 4 για την Αττική. Είστε σε κάποια επιφυλακή? Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι προς εκτάσεις που είναι πευκόφυτες? Τι πρόβλεψη υπάρχει? Από το 2017 υπάρχει απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Φιλίππου, για την Ανατολική Αττική, ο οποίος έχει ορίσει για τους Δήμους μας συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες σε περίοδο επικινδυνότητας κατηγορίας 4 και 5 θα κλείνουν συγκεκριμένες περιοχές για τους επισκέπτες και δεν θα μπορούν να εγκατασταθούν πεζοί ή αυτοκίνητα μέσα αυτές τις περιοχές. Μάλιστα. Μία από αυτές είναι και το κομμάτι του Σκηνιά, δηλαδή το πευκοδάσο του Σκηνιά.
Να ευχαριστήσουμε προς το Αδριάν, παρόν. Αν δεν έχεις να ρωτήσει κάτι. Ζωή, να μας δώσεις όμως ρεπορτάζ για τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί πραγματικά αύριο θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η μέρα, γιατί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Να μας πεις για όλες τις περιοχές τις οποίες αφορά ο χάρτης επικινδυνότητας, να μας δώσεις όμως και ρεπορτάζ από το διπορικό που έκανες και νωρίτερα στο Μάτι. Λοιπόν, είπαμε για την Αττική. Δεν είναι όμως δυστυχώς μόνο η Αττική, είναι και άλλες περιοχές. Είναι η Λέσβος, είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Εύβοια, η Σκύρος. Είναι δηλαδή οι περιοχές που είναι σε πορτοκαλί συναγερμού κατηγορία κινδύνου 4. Σε αυτές τις περιοχές πρέπει όλοι οι πολίτες, όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Κυρίως εδώ μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Βεβαίως υπάρχει μελτέμη. Δεν λείπουν και οι περιοχές που είναι το κίτρινο χρώμα στο χάρτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μάτι που περάσαμε νωρίτερα, δεν έχει επιστρέψει η καθημερινότητα. Έχω την εικόνα, την εντύπωση πως θα πάρει πάρα πολύ καιρό να γίνει αυτό, να επιστρέψει η ζωή στην κανονικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Είδαμε δεκάδες σπίτια να είναι τελείως κατεστραμμένα. Είδαμε ανθρώπους να προσπαθούν τουλάχιστον να κόψουν ό,τι έχει καεί έξω από τα σπίτια, τα πεύκα, όλα αυτά. Είδαμε περιπολίες αστυνομικών για το πλιάτσικο μήπως γίνει, όμως δεν είναι η ζωή μιας φυσιολογικής, έτσι, ενός φυσιολογικού οικισμού. Όπως είπα, θα περάσει πάρα πολύ καιρός για να επανέλθει η καθημερινότητα σε αυτό τουλάχιστον τον οικισμό.